Πώς μου είστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Εγώ εδώ από νωρίς το πρωί, βασικά από χθες το βράδυ έχω ξεκινήσει προετοιμασίες της σημερινής ημέρας. Κάθεσα να ασχοληθώ χθες το βράδυ με ό,τι κάνω τα πρωινά μέσα στο σπίτι. Για να μην τα έχω για σήμερα. Σήμερα έκανα κάποιες δουλειές στον υπολογιστή και νωρίς ξεκίνησα να κάνω τις μπουκλίτσες μου και να βάφομαι, γιατί μας βγήκε μια έκτακτη φωτογράφηση την οποία και δεν είχαμε υπολογίσει. Οπότε πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σήμερα, γιατί αύριο ειδικά δεν μπορώ με τίποτα. Είναι αυτή η εβδομάδα που σας έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολη και έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Και σήμερα θα κάνουμε έτσι νωρίς τη φωτογράφηση, αυτό το 2 ώρα τέλος πάντων που έχω μπροστά μου για να γίνει. Μιας και έχω λίγο αργότερα κλείσει να κάνω λέιζερ αποτρίχωση σήμερα και το άφησα αρκετά αργά φέτος, γιατί και αυτές οι λίγες τρίχες που βγάζω τέλος πάντων πλέον στις περιοχές που εμένα με καίει περισσότερο, γιατί τα χέρια μου είναι μια άλλη κατηγορία. Το άφησα έτσι αργά για να είναι πιο κοντά στις διακοπές και επειδή σε λίγες ημέρες φεύγουμε και για Καλαμάτα, είπα να το κάνω τώρα για να είμαι μετά ξέγνιαστη και να γίνει και λίγες ημέρες νωρίτερα για να μπορώ να βγω με πιο ασφάλεια στον ήλιο που... Δεν βγαίνω στον ήλιο, δεν με βλέπει ο ήλιος, δεν κάθομαι να κάνω ηλιοθεραπεία. Εγώ δηλαδή είναι τα χειρότερά μου το να καθίσω να κάνω ηλιοθεραπεία. Το μόνο που μου αρέσει είναι να κάθομαι έτσι 5 λεπτά λίγο να με βλέπει ο ήλιος και γεια σας. Και έτσι αποφάσισα ότι τώρα είναι μια καλή περίοδος για να γίνει και η συνεδρία μου στο λέιζερ, η οποία πλέον είναι μόνο μία φορά το χρόνο. Συνήθως την κάνω εκεί Μάιο, αλλά τώρα την άφησα για Ιούνιο. Κάθομαι εδώ σε αυτό το πολύ αγαπημένο μου μέρος στο σπίτι που είναι πάρα πολύ φωτεινό και μου αρέσει όταν τραβάω εδώ βίντεο, γιατί δεν ξέρω, νιώθω ότι όλα φαίνονται πολύ πιο όμορφα. Και κάθισα και έψαξα να θυμηθώ τι καλοκαιρινές τσάντες έχω και βρήκα αυτή εδώ, είπα να πάρω σήμερα τέλος πάντων, αλλά ζουμπίχτηκε μέσα στην ντουλάπα και προσπαθώ εδώ και πόση ώρα λίγο να τη σουλουπώσω. Γιατί την έβγαλε και δεν ήταν και στην καλύτερη της φάση. Και τώρα όσο άλλαζα τα πράγματα από τη μία τσάντα στην άλλη, ήρθε η ώρα να βάλω μέσα την αγαπημένη Cicaplast Bomb από La Roche-Posay, την οποία κάθε φορά που σας δείχνω, έχω πάρα πολλά μηνύματα που με ρωτάτε πολλές για ποιο λόγο πηγαίνω παντού με αυτή εδώ την κρέμα. Παιδιά, είναι μια κρέμα την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πάρα πολλούς, με πάρα πολλούς τρόπους βασικά. Είναι μια κρέμα που εγώ σήμερα, ας πούμε, επιλέγω να πάρω το μεγάλο μέγεθος μαζί, γιατί θα πάω για λέιζερ και βάζω στα σημεία που έχω κάνει λέιζερ και καταπραίνει κατευθείαν την περιοχή. Εχθές τη χρησιμοποίησα 2 φορές, παρακαλώ, για να καταλάβετε λίγο πώς τη χρησιμοποιώ. Η πρώτη ήταν επειδή είχα κατέβει κέντρο και περπάτησα πάρα πολύ με σανδάλια και οι φτέρνες μου δεν ήταν και στα καλύτερά τους, οπότε έβαλα στις φτέρνες και κατευθείαν ένιωσα ανακούφιση σε εκείνο και το σημείο, γιατί είχε αρχίσει έτσι λίγο να με ενοχλεί. Επίσης, χθες, επειδή έκανα πάρα πολλές δουλειές για να καταφέρω σήμερα να είμαι πιο άνετη, ήμουν πάρα πολύ ώρα στο μπαλκόνι και κάτι με τσίμπησε στο πόδι και ένιωθα αυτή την αίσθηση τη ζέστη εκεί σε εκείνο το σημείο που με τσίμπησε. Μάλλον κουνούπι ήταν και εννοείται είχα και ακνισμό. Οπότε μπήκα μέσα κατευθείαν, έβαλα Cicaplast και ένιωσα πάρα πολύ καλύτερα. Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε και σε τσιμπήματα από έντομα, να τη χρησιμοποιείτε σε μικροτραυματισμούς, σε γρατζουνιές και τέτοια πράγματα. Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε ακόμα και σε βρεφάκια για ερεθισμούς από πάνω. Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε μετά από τις θεραπείες λέιζερ που σας είπα ή μετά από peeling προσώπου που σας αφήνει έτσι έναν ερεθισμό. Εγώ τη χρησιμοποιώ και σαν μάσκα κάποιες φορές την εβδομάδα, γιατί βάζω και τοπικά όταν χρειάζεται και έχω πετάξει κάποιο σπυράκι για να μην μου μείνει ουλή, γιατί μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σε όλων των ειδών τις ουλές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι χρήσης αυτής εδώ της κρέμας. Θα σας γράψω και άλλους κάτω στην περιγραφή του βίντεο, θα σας γράψω και άλλα στοιχεία για αυτή εδώ την κρέμα
να τα έχετε εδώ πέρα μαζεμένα όποτε θέλετε, έτσι να μπαίνετε, να βλέπετε πού μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Γιατί πολλές μου είπατε ότι την έχετε, αλλά νομίζετε ότι είναι για ένα συγκεκριμένο λόγο αυτή εδώ. Όχι, είναι για πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό αυτή εδώ η κρέμα δεν λείπει ποτέ από την τσάντα μου. Και να ξέρετε, έχω και μία. Βασικά, έχω μία μικρότερη μέσα στην τσάντα. Αυτή εδώ είναι μεγαλύτερη, αλλά την έχω τώρα επειδή θα πάω να κάνω λέιζερ και θα χρησιμοποιήσω περισσότερη ποσότητα από ό,τι συνήθως. Και έχω και μία μέσα στην τσάντα του Αλέξανδρου. Στην τσάντα εξόδου, πριν βγούμε να πάμε στο πάρκο ή στις Κούνιες, έχουμε μία συγκεκριμένη τσάντα που την έχω έτοιμη και απλά την παίρνω και φεύγουμε. Βάζω μόνο το μπουκάλι του με το νερό. Και έχω και αυτή εδώ την κρεμούλα πάντα. Αυτά λοιπόν για την Cicaplast Bomb που έτσι σας έχει κινήσει την περιέργεια. Γιατί η Μαρινέλη χρησιμοποιεί την κρέμα, γιατί μάλλον η Μαρινέλη κυκλοφορεί πάντα με αυτή την κρέμα μέσα στην τσάντα της. Νομίζω πως σας λύθηκαν πολλές απορίες τώρα και αν ανοίξετε και το κουτί πληροφοριών θα σας λυθούν κι άλλες. Πάω να ετοιμάσω λίγο εδώ το χώρο, να κάνουμε τη φωτογράφηση για να είμαι έτοιμη μετά να φύγω να πάω για το λέιζερ μου. Με μπούκλα ήμουνα πριν, τώρα το μαλλί πάει, βάλε βγάλε ρούχα, βάλε βγάλε, αυτό έμεινε, αλλά δεν θα καθίσω να ασχοληθώ γιατί θα πάω και για λέιζερ τώρα, οπότε έτσι κι αλλιώς θα πιάσω μαλλιά, έχω πάρει εδώ και το λαστιχάκι μου. Και εκτός από αυτό θα βγω τώρα στη ζέστη και το μαλλί από τον υδρότα θα γίνει χάλια. Έβαλα αυτό εδώ το φορεματάκι, πήρα και ένα μαύρο παιδιά, δεν γινότανε, το οποίο έτσι είναι ωραίο άνετο και για κάθε μέρα ό,τι πρέπει. Και θέλω λίγο να μου πείτε τη γνώμη σας, γιατί σε λίγες μέρες έχω κομμωτήριο, θα πάω να κάνω ένα γκλος και να ανεβάσω αυτά εδώ πάνω. Θέλω να μου πείτε πόσο θα το μετανιώσω αν τα κόψω μέχρι εδώ. Πείτε μου πόσο πολύ, πόσο θα κλαίω. Νομίζω αρκετά θα κλαίω. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Ήθελα λίγο να αδειάσω τα μαλλιά μου τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες για να είναι λίγο πιο... να φύγουν οι ταλαιπωρημένες άκρες και να είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση. Γιατί τώρα με αλμύρες, πώς το λένε τα άλλα, χλώρια και αυτά θα ταλαιπωρηθούν έτσι κι αλλιώς. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Να τα πάρω αυτό το λίγο που τα παίρνω κάθε φορά και δεν πειράζει το Σεπτέμβρη ξανακουρεύομαι. Ή για να αδειάσει λίγο το κεφάλι μου να τα πάρω μέχρι εδώ και μετά θα κλαίω. Πείτε μου εσείς που με ξέρετε και θα ξέρετε να μου πείτε. Δεν ξέρω, το επεξεργάζομαι κάθε μέρα αυτό. Όχι, σκουλαρίκια. Σκουλαρίκια. Τώρα μάλιστα ρε παιδί μου. Χωρίς λόγο. Παίρνω τσάντα, φύγαμε. Ξέρετε τι σκεφτόμουν τώρα. Ότι προσπαθώ πάρα πολύ να δουλέψω το ότι μπορείς να φεύγεις και από το σπίτι σου χωρίς να είναι όλα μαζεμένα και τακτοποιημένα. Προσπαθώ πάρα πολύ να το δουλέψω, τις πιο πολλές φορές πετυχαίνει. Σήμερα δεν είναι όμως μια τέτοια μέρα και ξέρετε γιατί δεν είναι μια τέτοια μέρα. Γιατί γυρνώντας έχω πάρα πολύ δουλειά και στον υπολογιστή και εδώ με το βίντεο να τα επεξεργαστώ όλα και να τα κάνω όλα. Οπότε είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα όταν θα γυρίσω τώρα να έχω και μαζέματα. Παρ' όλα αυτά, ψιλομάζεψα πριν φύγω, όμως δεν μου είναι αρκετό αυτό. Φυσάει τόσο πολύ που κουνιέται το αμάξι και προς στιγμή νόμιζα ότι κάνει σεισμό. Αλλά όχι, είναι ο αέρας. Εντάξει, συγκεντρώσου εδώ, είναι ο αέρας. Αυτά, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει 35 βαθμούς, το αμάξι καίει γιατί ήταν στον ήλιο. Και δεν λέει το air condition μου να δροσίσει λίγο και πεθαίνω. Πήρα και αυτή την πάρα πολύ ωραία σύνθεση. Σας την έδειξα και το πρωί σε ένα κομμάτι. Γιατί γιατρό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα δεν του φαίνεται εκεί πέρα που το έχω βάλει, αλλά δείτε πόσο όμορφο είναι. Παιδιά, έχω κόψω μέσια στη... Είναι πάρα πολύ βαρύ το πύλινο της γλάστρας που πήρα για να φέρω στη γιατρό και μου είχε πέσει το χέρι. Έφτασα νωρίτερα κλασικά, αλλά παρόλα αυτά είμαι στο δρόμο 45 λεπτά παιδιά και εγώ το περίμενα, που θα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά είμαι 45 λεπτά και δείτε τι ωραία έχω στο σαλονάκι και έχει και μια δροσιά εδώ μέσα, άλλο πράγμα. So I'm in love with you. What are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. Your water in the desert, my fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected. Boy, we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. And in the morning we will start up the French press. I'll be thinking to myself, how did I get so lucky? Your heart is
Τελείωσα. Έφευγα από το ιατρείο με τα γυαλιά του λέιζερ στο κεφάλι, παιδιά. Εντάξει, απίστευτο. Ευτυχώς που ήταν μια κοπέλα και δεν το βλέπαμε. Σταμάτησα για να βγάλω ένα πλάνο που ήθελα με το κινητό. Και την ώρα που πάω να φύγω, μετά μου λέει μια κοπέλα: α, τα γυαλιά του λέιζερ στο κεφάλι, σκυλό. Εντάξει, θα το καταλάβαινα εδώ βέβαια. Θα κατάλαβαινα να τα βάλω και θα καταλάβαινα ότι κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, θα ήταν πολύ αστείο. Τέλος το λέιζερ, τελείωσαν νωρίς και γρήγορα σχετικά, μπορώ να πω. Αν και χρειάστηκε τα πόδια να τα σαρώσουμε αυτή τη φορά, γιατί είχα ξυριστεί τώρα κοντά και έπρεπε να το πάμε έτσι προσεκτικά και καλά για να είναι σίγουρη η κοπέλα. Μου είπε ότι έχει γίνει σωστή η δουλειά. Ήτανε ό,τι πιο ωραίο μπορούσα να πάρω αυτή τη στιγμή, να δροσιστώ, να ανανεωθώ. Μόνο ρούφι θα το πιω. Και πήρα και να φάω εδώ τώρα στην κίνηση που θα μπλέξω, γιατί δείχνει ότι θέλω σχεδόν μία ώρα να φτάσω. Πήρα ένα κρουασάν βουτύρου και ένα κρουασάν σοκολάτας. Ευτυχώς έχω βρει ένα πάρκινγκ εκεί πέρα και πηγαίνω και παρκάρω και μου το είχαν και μέσα και ήταν στη σκιά το αυτοκίνητο και μπήκα μέσα και ήταν ήδη δροσερό, καταλαβαίνετε. Και το air condition δούλεψε την κατευθείαν, γιατί δεν είχε πιάσει, δεν είχε γίνει λάβα το αμάξι μέσα. Και τώρα δείχνει εδώ πέρα ότι είναι 38 βαθμοί, παιδιά, πάρα πολύ ζέστη. Και είναι Ιούνις. Και σκέφτομαι ότι αν συμβαίνει αυτό εδώ, στην Καλαμάτα που υποτίθεται νιώθω ότι είναι και λίγο πιο ζεστά. Και το λέω αυτό για την Καλαμάτα, γιατί την πρώτη χρονιά που είχαμε πάει έτσι με την αδερφή μου και τα μικρά μας, πέσαμε σε μία περίπτωση που ήταν, τι να σας πω, ανυπόφορο. Είχε βρέξει. Ήταν νομίζω η πρώτη ή δεύτερη μέρα που φτάσαμε στην Καλαμάτα. Έβρεξε και έκανα μία κουφόβραση. Και θέλαμε να πάμε τα παιδιά και στο πάρκο με τα τρένα. Και είχαμε στάξει, δεν μπορώ να σας εξηγήσω, λιώσαμε. Είχε πάρα πολύ ζέστη. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, να σας πω. Και έτσι λίγο την έχω φοβηθεί την Καλαμάτα με τη ζέστη. Αλλά πέρσι δεν ήταν έτσι. Ήταν πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια φέτος, από τον Ιούνιο έχουμε αρχίσει και χτυπάμε τα 45. Τώρα τι θα γίνει τον Ιούλιο που θα είμαστε κι εμείς Καλαμάτα. Δεν ξέρω, φοβάμαι λίγο. Το πόσο απολαμβάνω το μπάνιο τους καλοκαιρινούς μήνες δεν περιγράφεται και απολαμβάνω ακόμα περισσότερο το ότι μπορώ να μένω με βρεγμένα μαλλιά. Εντάξει, δεν τα αφήνω να στεγνώσουν εντελώς, αλλά μπορώ να μείνω περισσότερο από το χειμώνα με τίποτα. Με το που χτενιστώ κατευθείαν πηγαίνω και τα στεγνώνω. Αλλά τώρα το καλοκαίρι, πόσο μου αρέσει αυτή η δροσιά που σου αφήνει η αίσθηση του βρεγμένου μαλλιού, που σου θυμίζει λίγο και το καλοκαιράκι και το μπάνιο στη θάλασσα, που είσαι με τα βραγμένα τα μαλλιά έξω στην παραλία και αράζει την ξεπλώστρα σου και πολύ ωραία. Άντε, ανυπομονώ για αυτές τις μέρες. Γύρισα στο σπίτι και τώρα που χτένισα και τα μαλλιά μου είναι ευκαιρία να βάλω και στα χέρια μου κρεμούλα. Γιατί πριν δεν έβαλα, στα χέρια δεν βάζω, όπου έχετε σε επαφή με τα μαλλιά, πρώτα τα στεγνώνω, μετά τα χτενίζω, μετά τα σηκώνω ψηλά και μετά περιμένω να απορροφηθεί κρέμα και μετά πάω να τα στεγνώσω. Σικαπλάστε εννοείται. Εδώ σε όλα τα σημεία που έκανα λέιζερ, έχω βάλει στα πόδια μου, έχω βάλει στις μασχάλες, έχω βάλει γενικότερα και στο μπικίνι μου. Και τώρα βάζω και στα χέρια αφού χτενίστηκα και θα πάω να πιάσω και τα μαλάκια μου. Ορίστε. Απαγορεύεται λέει εκεί. Okay. Και θα πάμε τώρα, θα πάω να πιάσω τα μαλλιά και όσο έτσι θα χαίρομαι τα βρεγμένα μαλλιά πάνω στο κεφάλι μου, θα πάμε να φτιάξουμε παρέα την μακαρονοσαλάτα που σας υποσχέθηκα. Η αίσθηση που αφήνει η καπλάστ, που νιώθεις κατευθείαν ότι καταπραίνεται ρε παιδιά το δέρμα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή βγήκα από το μπάνιο, ένιωθα το δέρμα μου να με τραβάει και ένιωθα, ξέρετε, αυτή την περίεργη την αίσθηση που έχει στο δέρμα μετά το λέιζερ. Με το που βάζω η καπλάστ, νιώθω ότι καταπραίνεται το δέρμα μου και μου αρέσει γιατί επαναρθώνει από την πρώτη κιόλας χρήση. Οπότε βλέπω διαφορά από την πρώτη κιόλας χρήση. Την αφήνω τώρα να κάνει τη δουλίτσα της στην επιδερμίδα μου, στην ερεθισμένη επιδερμίδα μου. Και φύγαμε, πάω να πιάσω μαλλιά και πάμε στην κουζίνα να σας δείξω λίγο τη μακαρονοσαλάτα, η οποία είναι καταπληκτική και θέλω να τη φτιάξω τώρα όσο είναι νωρίς, γιατί θέλω να τη βάλω ψυγείο και το βράδυ να τη φάμε δροσερή, γιατί αν δεν είναι δροσερή, δεν. Come on baby,
take a leap of faith. We got a love that's worth the wait. Darling, you've been on my mind. Gonna love you till the end of. Οι βίδες μας είναι σχεδόν έτοιμες, μόνο αλατάκι που βάλει για να πάρουν λίγο γεύση. Έχω ψιλοκόψει εδώ πέρα τις πιπεριές, θα μπορούσα και λίγο καλύτερα, αλλά δεν είχα και πάρα πολύ διάθεση να σας πω την αλήθεια. Κρεμμυδάκι, μόνο αυτό το λίγο θα βάλω, γιατί εγώ αν φάω πολύ κρεμμύδι ή σκόρδο, το οποίο δεν έχει μαγειρευτεί, μετά το στομάχι με διαλύει, οπότε βάζω λίγο εσέ για το άρωμα. Και εδώ έχω βάλει 3 καρότα, τα έχω περάσει από την τρίφτη, από αυτή την τρύπα τη χοντρή. Και ίσως χρειάζεται να βάλω κι άλλο, γιατί εμένα σε αυτή τη συνταγή μου αρέσει πιο πολύ να νιώθω τη γεύση του καρότου. Είναι και ανάλογα τι θέλει ο καθένας, είναι η αλήθεια. Θα βγάλω τώρα και καλαμποκάκι και είμαι έτοιμη. Πάω να βγάλω σιγά σιγά τις βίδες, να τις αφήσω λίγο να κρυώσουν για να μπορέσω να βάλω και τα υλικά, να τα ανακατέψω και να τη βάλω στο ψυγείο να δροσιστεί και να είναι το βράδυ σούπερ. Έχω ρίξει εδώ μέσα σε αυτή τη φρουτιέρα, τι είναι, σαλατιέρα, δεν ξέρω, τα μακαρόνια. Και πάμε τώρα να τα ρίξουμε λίγο προσεκτικά. Εδώ έχω βάλει το κρεμμύδι και το καροτάκι, το οποίο θα το ρίξω όλο εννοείται, γιατί σας είπα ότι αυτό το φαγητό μου αρέσει πάρα πολύ να καταλαβαίνω τη γεύση του καρότου. Και ανακατεύω πρώτα για να δω ότι μου φτάνει το καρότο σαν, σαν ποσότητα, τέλος πάντων, και από ό,τι βλέπω μια χαρά είναι. Μου φτάνει και τώρα θα ρίξω έτσι λίγο και την πιπεριά μου. Θα ξανανακατέψω, δηλαδή το κάνω έτσι για να φτάσει στο σημείο που καταλαβαίνετε. Βρε Αλέξανδρε, θα σου κόψω καροτάκι σε λίγο, αγάπη μου. Πάει και τρώει αυτά που έχουν πέσει κάτω. Θα σου κόψω, αγάπη μου, σε λίγο. Θέλει λίγο ακόμα. Και ό,τι περισσέψει μετά, αν περισσέψει, το κλείνετε και το βάζετε στην κατάψυξη και είναι τέλειο να το χρησιμοποιήσετε σε ένα άλλο φαγητό, σε μια σάλτσα, όπου τέλος πάντων θέλετε εσείς, αλλά εγώ θα ρίξω κι άλλο λίγο για να δούμε. Ρίχνω και προσεκτικά το καλαμποκάκι μου. Ξανανακατεύω να δω ότι μου φτάνει η ποσότητα που έχω βάλει, γιατί δεν θέλω να το παρακάνω, δηλαδή καταλάβατε, θέλω σε αυτή τη σαλάτα να είναι όλα λίγο, ξέρετε, ισορροπημένα. Έτσι το έχω εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου, έτσι μου αρέσει εμένα. Ωραία. Και τώρα θα ρίξω προσεκτικά μαγιονέζα. Θα βάλω λίγο λάδι και αλατάκι. Θα τη σκεπάσω και θα τη βάλω ψυγείο. Εννοείται προσεκτικά βάζουμε και τη μαγιονέζα. Και εδώ τώρα όσο ανακατεύω, ξέρετε τι συνειδητοποίησα. Τι συνειδητοποίησα? Ότι ξέχασα τον τόνο. Το πιο σημαντικό αυτού εδώ του, αυτής από τις σαλάτες που είναι ο τόνος. Λοιπόν, δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά ποτέ, απλά θα βάλω τόνο σε λάδι και όχι σε νερό που έβγαλα και μπερδεύτηκα, για να μην χρειαστεί να βάλω άλλο λαδάκι. Ας είναι αυτό που έχει μέσα, καλά το στραγγίζω λίγο, να ξέρετε τώρα δεν με βλέπετε, εδώ είμαι, στραγγίζω λίγο τον τόνο. Και πάμε να ρίξουμε τον τόνο μας μέσα, τόνο σε λάδι. Ωραιότατα. Άμα το θέλετε ελαφρύ, ρίξτε μόνο ένα. Αν θέλετε εσείς τη γεύση του τόνου πολύ έντονο, δηλαδή αυτό θα κάνει σε αυτή τη σαλάτα. Είναι ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό, στο οποίο εσείς θα δείτε πώς θέλετε τις ποσότητες μέσα εδώ. Και βλέπετε πόσο μεγάλο. Βγήκε τεράστιο. Οπότε θα μας δώσει και για σήμερα. Και για αύριο το μεσημέρι σίγουρα. Εντάξει, τεράστιο. Θα ανακατέψω πάλι πολύ πολύ καλά. Να πάει παντού και να, να διαλύσει καλά ο τόνος. Έτσι ώστε να έχει λίγη γεύση σε κάθε μπουκίτσα. Να μην έχει δηλαδή να, αυτό το μεγάλο κομμάτι εδώ. Να έχει λίγο έτσι. Την προτιμώ εγώ τουλάχιστον. Μ' αρέσει πάρα πολύ και μου θυμίζει αυτή η σαλάτα τα παιδικά μου χρόνια στον Οροπό. Την έφτιαχνε η αδερφή μου η Εμιλία αυτή τη σαλατούλα.
και μου άρεσε πάρα πολύ να την τρώω το καλοκαίρι της και την έχω συνδυάσει και εγώ με τους καλοκαιρινούς μήνες. Τελικά δεν θα χρειαστεί άλλη μαγιονέζα, οπότε θα την αφήσω έτσι. Δείτε πόσο ωραία είναι. Και αν η πράσινη πιπεριά ήταν και πράσινη ή δεν ήταν, κίτρινη ήταν, θα είχε και το πράσινο και θα ήταν τέλεια, σαν πανδεσία χρωμάτων. Πάω τώρα να το κλείσω με μεμβράνη, να το βάλω ψυγείο. Και το βράδυ που θα έχουν αμολύσει και όλα αυτά, ειδικά αύριο, να ξέρετε, αυτή θα είναι ακόμα πιο νόστιμη. Άλλη μία ημέρα με μεγάλη επιτυχία έφτασε στο τέλος της. Και λέω με μεγάλη επιτυχία διότι, παιδιά, κατάφερα να τελειώσω όλες μου τις δουλειές που είχα στον υπολογιστή και είμαι και ένα βήμα καλύτερα από την αυριανή μέρα, γιατί έβγαλα και λίγο δουλειά από την αυριανή μέρα, οπότε ποιος με πιάνει. Πάμε πάρα πολύ καλά και αν καταφέρω αύριο ίσως πάω τον Αλέξανδρο σινεμά. Θα το δούμε, δεν ξέρω. Θα δω πώς θα κυλήσει η μέρα και ανάλογα θα πράξουμε, αλλά δεν το λέω τώρα γιατί είσαι Άγιο, λέει, και παιδί, μη τάζεις. Και θέλω να σας πω ότι η σαλάτα με το μακαρόνι και τον ντόνο βγήκε πιο ωραία από κάθε άλλη φορά. Ήτανε όνειρο. Ήρθε και η μαμά μου πριν και έφαγε και μου λέει μπράβο. Μου είπε 100 φορές μπράβο. Μου λέει εντάξει, είναι από τις πιο ωραίες μακαρόνια σαλάτες που έχω φάει και όντως ήτανε πάρα πολύ ωραία. Με λίγο μαγιονέζα, με όπως ήθελα τον ντόνο και όλα τα υπόλοιπα μέσα, τα λαχανικά και αυτά. Και βγήκε θεϊκή να τη δοκιμάσετε, αν και είμαι σίγουρη ότι είναι μια συνταγή που λίγο πολύ όλοι τη γνωρίζετε, δηλαδή δεν είναι ότι έχω ανακαλύψει κάτι. Είναι μια συνταγή που την έκανε η αδερφή μου και τα επόμενα χρόνια έτσι την έκανε λίγο και η μαμά μου σε πάρτι, την κάναμε και αυτά και λίγο πολύ την κάνω κι εγώ έτσι 2-3 φορές το χρόνο, αλλά συνήθως καλοκαίρι, το χειμώνα δεν μου κάνει αίσθηση να τρώω το συγκεκριμένο φαγητό. Και επίσης θέλω να σας δείξω, γιατί το έβλεπα πριν και έλεγα wow και ότι πρέπει να σας το δείξω. Αν βάλετε λίγο πίσω το βίντεο στο σημείο εκεί που έβαζα την σικαπλά στα χέρια, θα δείτε πόσο μεγάλη, καθίστε να σας κάνω και zoom στα χέρια, διαφορά έχουν τα χέρια μου από εκείνη τη στιγμή που ήταν πάρα πολύ ερεθισμένα με τώρα. Βλέπετε, έχουν μείνει ακόμα έτσι κάποια ερυθρά σημεία, αλλά καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν και θα ξαναβάλω τώρα πριν κοιμηθώ. Εννοείται και θα ξαναβάλω πάλι και αύριο το πρωί, θα βάζω πρωί και βράδυ. Τώρα έτσι για λίγες μέρες, αλλά νομίζω πως και από αύριο, μπράβο αγάπη μου, πως και από αύριο θα αρχίσω να είμαι πολύ πολύ καλύτερα. Ο Αλέξανδρος έπλυνε δεντάκια και είναι πανέτοιμος για ύπνο. Για ύπνο, κάπως έτσι και εγώ πάω. Τσιρίζει τη χαρά του που πάει για ύπνο, η αλήθεια είναι ότι κουράστηκε σήμερα, δηλαδή φαίνεται ότι είναι κουρασμένος. Αυτά, λοιπόν, θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, πάω και εγώ να πλύνω δόντια, να πλύνω πρόσωπο, να βάλω τις κρεμούλες μου. Θα χαζέψω και λίγο βέβαια, γιατί σήμερα δεν χάζεψα καθόλου στο κινητό, οπότε θα μου δώσω έτσι ένα τεταρτάκι και μετά θα κοιμηθώ. Και θα κοιμηθώ νωρίς για να γιορτάσω το ότι τελείωσα τις δουλειές μου πριν τις 9 και έχω βγάλει και αυριανή δουλειά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το κατάφερα και αύριο η μέρα μου θα είναι λίγο πιο άνετη. Όχι πολύ, γιατί και αύριο έχω έτσι πολλή δουλειά να κάνω στην υπολογιστή, αλλά πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που κατάφερα να βγάλω τόσο πολλή δουλειά. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και σας δίνω ραντεβού για το επόμενο Σάββατο με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να προσέχετε.